Το ρεπορτάζ, Γιώργο, να δούμε. Έχουμε αφήσει τις εξελίξεις με το γάλα πίσω. Είχαμε αν τις και είναι προηγούμενες εκτόνωση μέρες. Της κατάστασης, φαίνεται να βρίσκεται η χρυσή τομή με την Τρόικα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Πεβερέτο, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων. Κύριε Πεβερέτο, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Κύριε Πεβερέτο, τώρα τι ακριβώς έχετε συμφωνήσει? Μάλλον συμφωνήθηκε κάτι. Μέχρι ποιο βαθμό, σε ποιο στάδιο δηλαδή σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες και τι εκκρεμεί? Και πόσα ράφια θα έχουμε για τα γάλατα τώρα, κύριε Πεβερέτο, σας ακούμε. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία με εμάς. Να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Υπήρξε μια πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα, του κυρίου Τσαφτάρη, ο οποίος κάλεσε μια επιτροπή επιστημονική, 4 επιστήμονες, να δούνε και να του πούνε και αυτή τη γνώμη τους, αν μπορεί πρώτον το γάλα που παστηριώνεται σε 71,7 βαθμούς, που είναι η χαμηλότερη παστηρίωση για να σκοτώσει παθογόνα που επηρεάζουν τον άνθρωπο για 15 δευτερόλεπτα, αυτό που είναι αυτό το γάλα που έχουμε σήμερα και το λέμε φρέσκο, διάρκειας 5 ημερών, τόσο είναι η ζωή του, μπορεί να διευρυνθεί. Του είπαν λοιπόν ομόφωνα και οι 4 επιστήμονες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια των καταναλωτών. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερον, του είπαν ότι όρος φρέσκο γάλα μπορεί και πρέπει να υπάρχει για αυτό το γάλα, γιατί ο καταναλωτής, ο Έλληνας, έχει μάθει να ξεχωρίζει τα γάλατα και με αυτό τον όρο. Και τρίτον, υπήρχε το ζήτημα εάν το γάλα υψηλής παστερίωσης, όπως λέγεται σήμερα, μπορεί να μετανομαστεί σε γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας. Για το υψηλής παστερίωσης, έτσι σκέτο, κοροϊδεύει, ξεγελάει τον καταναλωτή και λέει «Α, είναι υψηλής, είναι καλύτερο αυτό». Και γι' αυτό έχουμε αύξηση του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, παρόλο το ότι είναι υποβαθμισμένο σε σχέση με το φρέσκο γάλα. Για το υψηλής παστερίωσης, παστεριώνεται από τους 85, βράζει δηλαδή για να καταλάβει ο καταναλωτής, και οι ακροατές σας, από 85 μέχρι 127 βαθμούς. Και καταλαβαίνετε, σκοτώνει, πέρα από τον παθογόνο, σκοτώνει και άλλα χρήσιμα στοιχεία που έχει το γάλα. Μία άνω τελεία τώρα, κύριε Πεβερέτο. Παρακαλώ. Μας είπατε τι είπαν οι επιστήμονες στον Υπουργό. Ναι. Ο Υπουργός τι τους είπε? Ο Υπουργός άφησε ανοιχτό το ζήτημα των 5 ημερών, αν θα διευρυνθεί. Είπε ναι, ζήτησε τη γνώμη τους αν θα μπορεί να πάει μία μέρα ακόμα. Του είπαν εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε υπογραφή για έστω και για μία ακόμα μέρα, μπορεί να το ψάξουμε, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Τα στοιχεία που έχουμε μας δείχνουν ότι δεν μπορεί να γίνει στις δεδομένες συνθήκες της χώρας μας. Και σταμάτησε εκεί η κουβέντα και έβγαλε την ανακοίνωση που έβγαλε ο Υπουργός, που ούτε ξεκαθάριζε ποια είναι η συγκεκριμένη πρόταση, ούτε τίποτα. Έχουμε δήλωση μετά. Θα τρελαθούμε έτσι. Ακούστε, θα τρελαθούμε, κύριε Πεβερέτο, έτσι. Ακούστε, του λένε οι επιστήμονες ότι μετά την πέμπτη μέρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα και αυτός θέλει να του πάει στις 6. Όχι αυτός. Ακούστε το πιο τρελό τώρα, που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Αυτά τα είπε ο κύριος Σαφτάρης στο μεσημέρι στη Real News. Ο κύριος Χαρακόπουλος εντωμεταξύ βγάζει ανακοίνωση που ήταν παρόν και λέει ότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε το φρέσκο. Στην ουσία αυτό λέει η δήλωσή του, γιατί είναι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και πολύ σωστά το είπε. Πολύ σωστά το είπε, βεβαίως. Δεύτερον, λέει ο κύριος Χαρακόπουλος, δεν μπορούμε να πάμε πάνω από τις 5 μέρες. Και τρίτον, λέει ο κύριος Χαρακόπουλος αυτό που λέμε και εμείς στην ανακοίνωσή μας, ότι δεν είναι δυνατόν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι υπάρχει γάλα μιας μέρας, γιατί το γάλα της μιας μέρας παστεριώνεται στους ίδιους βαθμούς που παστεριώνεται το γάλα των 5 ημερών. Και υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να δώσει κάποια βιομηχανία της μιας μέρας γάλα. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά η παστηρίωση είναι αυτή η συγκεκριμένη. Δεν θα τρελάνουμε και τον νόμο του Πασέρ. Κύριε Χατζηδάκης πριν από λίγο. Κύριε Πεβερέτο, το ζήτημα είναι γιατί προέκυψαν τέτοια ζητήματα. Ποιος ο λόγος, τι κρύβεται πίσω από αυτό? Εκείνο που κρύβεται είναι η προσπάθεια που γίνεται. Ναι, και είπανε μάλιστα να καταργήσουν τον πρώτο όρο που βάλουν, τον όρο φρέσκο.
εκεί επιμείνανε και ο Τσαφτάρης. Σε αυτό είπε, καταργεί το όρος φρέσκο. Αυτό είναι το κλειδί. Καταργώντας τον όρο φρέσκο, ο καταναλωτής θα μπερδεύεται και θα βλέπει παστηριωμένο. Η μία κατηγορία. Υψηλή θερμικής επεξεργασίας. Υψηλή παστερίωση. Το άλλο. Και δεν θα μπορεί να ξεχωρίζει ποιο είναι το καλό, ενώ έχει μάθει. Το φρέσκο είναι φρέσκο, το ξέρει. Κύριε Πεβερέτο, αυτό πουλάμε. Κύριε Πεβερέτο, μας ακούτε? Ναι, ναι. Πρέπει να εξηγήσετε με απλά λόγια στον κόσμο γιατί τα κάνουν αυτά. Ποιον δηλαδή θέλουν να εξυπηρετήσουν, ποιος είναι από πίσω. Αυτό σας ρώτησε ο Γιάννης προηγουμένως. Γιατί συμβαίνει αυτό? Από πίσω ποιος είναι? Προέκυψαν τι? Από πίσω είναι συμφέροντα. Και Ελλήνων, κάποιων Ελλήνων, όπως τους λέω εγώ, κουκουλοφόρων, που έχουν επενδύσει σε ξένες χώρες, έξω από την Ελλάδα, στη γαλακτοβιομηχανία π.χ. Ρουμανίας κτλ. Και θέλουν να διευρύνουν τις ημέρες ζωής του γάλακτος για να προλαβαίνουν να φέρνουν εδώ το φρέσκο νοπό γάλα. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι πολυεθνικές και μεγάλα καρτέλ γάλακτος, τα οποία έχουν βάλει στο μάτι αυτή την αγορά των 300.000 τόνων που σήμερα καταναλώνεται στην Ελλάδα ως φρέσκο νοπό, με δεδομένο ότι από το 2015, σε λίγους μήνες δηλαδή, καταργείται η ποσόστοση του γάλακτος στις χώρες της Ευρώπης και μπορούν να παράγουν όσο θέλουν, ενώ τώρα υπήρχε κόφτης, υπήρχε τιμωρία. Ψάχνουν να βρουν λοιπόν στο περισσότερο γάλα που θα παράγουν και έχουν τεράστιες δυνατότητες γι' αυτό, να βρουν αγορές. Βρήκανε λοιπόν την Ελλαδίτσα, βρήκανε την αγορά των 300.000 τόνων και ο κύριος Χατζηδάκης το θέμα είναι ανοίγει πώς, το θέμα είναι, κύριε Πεβερέτο, πώς κατάφεραν να βρουν και πολιτικούς να τους κάνουν τα χατήρια. Μα αυτή η πολιτική, κύριε, και όχι μόνο σε αυτό, μπορώ να τους χαρακτηρίσω με το χειρότερο όρο που χαρακτηρίζανε και στον πόλεμο κάποιους. Αυτό που ξεπουλάνε την Ελλάδα, ξεπουλάνε την αγελαδοτροφία αυτή τη στιγμή, ξεπουλάνε τη βάση της παραγωγής αναγκαίων προϊόντων όπως είναι το γάλα και το κρέας. Και τα κάνουν αυτά ενώ είχαν φροντίσει πριν να απαγορεύσουν να αναγράφεται στο γάλα. Στην ουσία να είναι υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης της χώρας από όπου έρχεται το γάλα. Έτσι ώστε να μπερδεύεται απόλυτα ο καταναλωτής και να μπορούν να ελληνοποιούν, να το εμφανίζουν και σαν ελληνικό το γάλα. Άρα λοιπόν συμφέροντα καθαρά, κύριε Πεβερέ, το οδήγησαν στο να λέμε τι μορφή γάλατος θα υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι? Δεν υπήρχε λόγος να ανακοινηθεί τέτοιο θέμα. Βέβαια. Το χειρότερο, με συγχωρείτε, είναι αυτό που ακούσαμε που είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ότι θα υπάρχει και μια κατηγορία που το γάλα θα είναι τελείως απαστηρίωτο. Θα είναι κατευθείαν. Αυτό είναι τρελό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, γιατί ένα ζώο, παράδειγμα, που έχει κάποια ασθένεια, την οποία μπορεί να μην την εμφανίζει, το γάλα που βγάζει μπορεί να έχει μικρόβια που θα μεταφερθούν στον άνθρωπο αν δεν παστηριωθεί. Γι' αυτό παστηριώνονται όλα τα γάλατα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο στη χαμηλότερη θερμοκρασία που είναι 71,7 βαθμοί. Αυτό και αν είναι φρέσκο γάλα. Είναι επικίνδυνος ο ίδιος για τη δημόσια υγεία και αντί να αποσυρθεί ο όρος φρέσκο γάλα, να αποσυρθεί ο κύριος Χατζηδάκης. Να είστε. Κύριε Πεβερέτο, σας ευχαριστούμε πολύ για τα σημαντικά σας σχόλια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Γιώργος Στεριόπουλος, να σε ευχαριστήσω. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικά.